καινούργια εβδομάδα, καινούργια προσπάθεια για όλους τους παίκτες. Έτοιμες οι δύο ομάδες για τα πρώτα ματσαρίσματα. Έτοιμοι! Δεν καθούμε ποια ομάδα θα πάρει την πρώτη ασυλία. Παλεύουν για αυτό το πόντο. Κάναν αγώνα ο οποίος θα λήξει τους 12 πόντους και θα ολοκληρωθεί με τη μορφή του Flag Race. Αντί ουσιαστικά να με ρωτήσει πώς είμαι, πήγε να ζητήσει πέναλτι. Και θεώρησε ότι είναι ντροπή της και της το είπα. Ρε Φανή, να σου πω κάτι. Γιατί δεν την έκανες να κλάψεις την κοπέλα? Τι είπε? Της είπατε αυτό που είπα. Αυτή την άσκοπη σου επίθεση δεν έπρεπε να την έχεις κάνει ή μάλλον είχες λόγο για να την κάνεις. Πάλι κλαίρε, παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Πάλι κλαίει αυτή. Θα πάρουμε και την άδεια από τους μαχητές για το αν θα κλάψει κάποιος. Από την αρχή του Survivor και η Ασημίνα και με τον Αλέξη, πολλές φορές έχω δεχτεί μια επίθεση από το πρόσωπο των δύο ατόμων αυτών. Είμαι ξαναβρει και ο Φάνης στο τέλος του αγώνα. Άρχισε ένα μονόλογο προς τα εμένα χωρίς κάμερα μπροστά. Εγώ θα κρατήσω μια κουβέντα του Χρήστου πριν φύγει για συνωμοσία τύπου Αλέξανδρου Παπά και Ασημίνας. Ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ότι ο Χρήστος αυτό που έκανε είναι ότι είπε και αποχώρησε. Που σημαίνει ότι δεν ακούστηκε μία άλλη πλευρά της ιστορίας. Survivor, απόψε στις 9, στον Sky.